Κλίμακιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρέθηκε το πρωί στον Δήμο Σερών προκειμένου να πραγματοποιήσει προληπτικούς ελέγχους σε εργαζόμενους των κοινωνικών δομών του Δήμου. Η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ θα βρίσκεται στις Σέρρες έως και αύριο στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων περιορισμού της επιδημίας του κορονοϊού που διενεργεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα έχουμε ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο για δύο μέρες εδώ δειγματοληπτικά θα εξετάσει το 25% των ανθρώπων του Δήμου που ήταν στις θέσεις ευθύνης όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, ούτως ώστε προληπτικά, δειγματοληπτικά και προληπτικά να αξιολογήσουμε την εγκατάσταση. Είναι στο πλαίσιο μιας εκστρατείας η οποία γίνεται από το ΕΟΔΗ σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε έρθει σε επαφή ως Δήμος και ως Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής με τον ΕΟΔΗ για την συγκεκριμένη αυτή, για τις συγκεκριμένες αυτές εξετάσεις. Θα έχω την δυνατότητα αύριο να συζητήσω και με την υπεύθυνη εδώ για τις προγραμματισμένες κινήσεις που θα κάνουμε για το ενδεχόμενο δεύτερο κύμα, ενδεχόμενα, έτσι, πανδημίας από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Στο μοριακό έλεγχο θα προηγηθούν οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών που ήταν σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κοινωνικές δομές, καθαριότητα, ΚΕΠ, γραφείο καθημερινότητας, βοήθεια στο σπίτι, καθώς και οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στην πρώτη γραμμή του αγώνα, τα άτομα τα οποία ήταν στο βοήθεια στο σπίτι, άτομα του Δήμου που ερχόταν σε επαφή με τους πολίτες, απάντησαν, δώσαν τις απαντήσεις και στάθηκαν δίπλα στους πολίτες που είχαν ανάγκη. Άρα αυτό σήμερα αξιολογούμε κατά πόσο υπήρχε ή όχι επίπτωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, αύριο θα ολοκληρωθεί και φυσικά θα έχουμε και τη συνάντηση με την υπεύθυνη. Είναι πολύ το 25% των υπαλλήλων, το 25% του δυναμικού. Είναι ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, το οποίο θα δώσει και το στίγμα της όποιας επίπτωσης που ελπίζω να είναι μηδενική. Θα κάνετε κι εσείς. Θα κάνω και εγώ. Στη δράση τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις καθώς και τα μέτρα υγιεινής κατά της διασποράς του κορονοϊού.